Κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας και στους προϋπολογισμούς του Δήμου της Δυτικής Αθήνας, έπρεπε να αποτυπώνονται κοινωνικές πολιτικές με κριτήριο αποκλειστικά και μόνο τις λαϊκές ανάγκες, τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Πόσο μάλλον δεν υπάρχουν στοιχειώδεις προβλέψεις, στοιχειώδεις πιστώσεις για έργα που αφορούν την κοινωνική πολιτική, την αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισημική θωράκιση και της Δυτικής Αθήνας. Προκύπτει λοιπόν αβίαστα ένα ερώτημα: γιατί δεν ανταποκρίνεται ο προϋπολογισμός περιφέρειας σε αυτές τις ανάγκες? Η απάντηση είναι απλή. Υπόθηκε για τους προηγούμενους συντρόφους μου. Αφενός, το χοντρό πακέτο πάει σε εργολάβους, σε έργα βιτρίνας, επιχειρηματίες, φαλιρικούς όρμους, ιδιοκτήτες γηπέδων ΠΑΕ. Και αφετέρου υπάρχει απόλυτη μείωση χρηματοδότηση από το κράτος, η κεντρική πόρη για τις λαϊκές ανάγκες. Υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί, δεν μπορεί κανείς να τους αμφισβητήσει. Είναι λοιπόν ως εκ τούτου προϋπολογισμός φτώχειας και για τη Δυτική Αθήνα. Συγκεκριμένα, πρώτον, δεν γίνεται μία ούτε ένα ευρώ πίστοση για αντιπλημμυρικά έργα στο επωνομαζόμενο άτυπα τρίγωνο των Βερμούδων, όπως αποκαλείται από τη γνωστή μελέτη του ΑΣΔΑ του 2010. Μεταξύ των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, Πετρούπολη, Άγια Ανάργυρη, Ρήλιο, Περιστέρη, Χαϊδάρη, όπου διαχρονικά έχουν σημειωθεί ζημιές και από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει θύματα τα τελευταία χρόνια, ανθρώπινα θύματα, από τις 21 Ενδεκάτου του 1994, όπου θρηνήσαμε 9 νεκρούς. Σε μια διαχρονική αναδρομή, η συγκεκριμένη αυτή έκθεση αναφέρει ότι από το 1930 έως το 2010 είχαμε 70 νεκρούς. Το Περιστέρι, ο πρώτος δήμος της Δυτικής Αθήνας, είχε την τιμητική του. Στις 2 Ενδεκάτου του 1977 είχαμε 25 νεκρούς. Στην περιοχή Τσαλαβούτα, εκεί έγινε το πρώτο αντιπλημμυρικό έργο επί διοίκησης Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Δήμο, με αγώνες του λαού και μπροστάριδες σε αυτόν τον αγώνα τους κομμουνιστές. Δεύτερον, δεν γίνεται μία ούτε ένα ευρώ πίστοση για το κρίσιμο αντιπλημμυρικό έργο στο Ποικίλο Όρος, στον ορεινό όγκο του Ποικίλου Όρους, το οποίο είχε κοστολογηθεί παλαιότερα 2 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτον, δεν γίνεται καμία μία ούτε ένα ευρώ πίστοση για επισκευή των πρανών του ποταμού Κηφισού, αν και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι με την περσινή πλημμύρα είχαν προβλέψει ειδικοί επιστήμονες διαστόματος Υπουργού Πολιτικής Προστασίας της Νέας Δημοκρατίας ότι σε πιθανή υπερχείληση του ποταμού θα είχαμε τουλάχιστον 300 νεκρούς. Τέταρτον, δεν γίνεται καμία μνήμα για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε πολιτική προστασία, υποδομή, αγορά μηχανημάτων, βρεφονιπιακών σταθμών κ.ο.κ. Ανταυτόν, τι έχει να αντιπαραθέσει η διοίκηση και στη Δυτική Αθήνα? Ένα καπί στους Αγίους Εναργύρους. Δεύτερον, ένα παιδικό σταθμό στο Ήλιον. Τρίτον, μία ανάπλαση στη Σοφοκλή Βενιζέλου στο Περιστέρι επί διοίκησης κυρίας Δούρα, ακόμη ένα 740, που αντί να δοθεί για την επισκευή και τον εξυγχρονισμό του συγκεκριμένου αντιπλημμυρικού έργου που ανέφερα πιο πριν, δόθηκε για την ανάπλαση μία σοδού ενός δρόμου και κατασκευή ενός παιδικού. Επισκευή για τον εξυγχρονισμό του συγκεκριμένου αντιπλημμυρικού έργου που ανέφερα πιο πριν, δόθηκε για την ανάπλαση μιας σοδού ενός δρόμου και κατασκευή ενός παιδικού σταθμού στην Πετρούπολη, το μικρότερο έργο χρονική διάρκεια και δεν έχει τελειώσει ακόμα 5 χρόνια. Ο μεγαλύτερος χρόνος είναι τα 8 με 9 χρόνια και το γεφύρι της Άρτας να ήταν, επιτρέψτε μου να πω, θα είχε ολοκληρωθεί. Εμείς, η Λαϊκή Συσπήρωση, ο συνδυασμός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, και ολοκληρώνω με αυτό, απαιτούμε την πλήρη χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης από το κράτος. Να μην πληρώνει διπλά και τρίδιπλα ο λαός με την άμεση και έμεση φορολογία. Στηρίζουμε μια άλλη εναλλακτική πρόταση, ένα άλλο συνολικό σχεδιασμό που θα υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, την προστασία της ίδιας ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό λοιπόν εμείς διεκδικούμε πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος, αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρική προστασία, αντισεισμική θωράκιση, δημόσια και δωρεάν κάλυψη, αναγκαίες υποδομές για το λαό, διαχείριση των απορριμμάτων στη Δυτική Αθήνα
Όχι με αυτό το έσχος του χιτά που υπάρχει και υφίσταται, αλλά με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία, στους φυσικούς πόρους. Γι' αυτά θα κινητοποιηθούμε μαζί με το λαό, τα ταξικά σωματεία, τους φορείς της Δυτικής Αθήνας, για την ανατροπή και αυτού του προϋπολογισμού. Γιατί όπως έλεγε και ο ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς του 12λόγου του Γύφτου, μας μισούν οι βασιλιάδες και όλοι οι τύρανοι, γιατί είμαστε μέσα στους σκεφτούς στα παλικάρια και μέσα στους κοιμισμένους στρατιώτες. Σας ευχαριστώ.